πάμε και σε ένα άλλο θέμα τώρα, γιατί ο Γρηγόρης Αρναούτογλου χθες βρέθηκε καλεσμένος στον Νίκο Χατζηνικολάου, στον οποίο και μίλησε και αυτός για πολύ δύσκολες στιγμές της δικής του ζωής, γιατί πέρασε και αυτός από κατάθλιψη. Έχει πάρει πολύ ωραία συνέντευξη. Πρόσφατα είχε κολλήσει κορονοϊό. Τον πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Μίλησε γι' αυτό. Βέβαια, μίλησε για πολλά προσωπικά θέματα. Είχε και συναντήσεις εκεί διαδικτυακές με δικούς του ανθρώπους και αποκάλυψε πολλά προσωπικά του θέματα. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από τη χθες είναι αυτή η εκπομπή. Πολύ ωραία συνέντευξη. Επειδή έχω περάσει πολύ δύσκολα με τα κιλά, δηλαδή ίσως η πιο δύσκολη στιγμή, μπορώ να πω η πιο δύσκολη μέρα της ζωής μου έχει να κάνει με την προσπάθεια να χάσω κιλά. Βρέθηκα σε έναν πλαστικό χειρουργό. Και μου λέει: έχουμε πολύ σπλαχνικό λίπος. Μου λέει: πρέπει να χάσουμε κιλά. Και λέει: θα σε βοηθήσω, θα σου δώσω ένα χάπι που θα σκόψει την όρεξη. Δεν θέλω όμως να πεις πουθενά, μου λέει, ότι θα του πάρεις αυτό το χάπι. Με αγχώνει λίγο η αλήθεια είναι αυτή. Βέβαια. Το παίρνω από το φαρμακείο και ο φαρμακοποιός μου το δίνει δύσκολα. Τι το θέλετε εσείς. Επιφυλάξεις. Τι το θέλετε αυτό το χάπι και οτιδήποτε άλλο και αυτά. Λέω: δεν έχω λέω, κάποια πάθη, δεν έχω κάποιες εξαρτήσεις, δεν έχω ποτέ, αλλά μου δόθηκε αυτό το χάπι. Με δυσκολία λοιπόν μου το δίνει, το παίρνω. Και αλλάζει η ζωή μου από τη μία πολύ θετικά, γιατί σταματάω να τρώω και αρχίζω και χάνω κιλά, και από την άλλη να έχω πάρα πολλά νεύρα. Με αποκορύφωμα μία νύχτα που εκεί που παίζουμε χαρτιά, γιατί πρέπει να σου πω ότι έχω πολύ την πυρίμπα, γίνομαι πάρα πολύ επιθετικός. Επικρατεί μια τρέλα, δηλαδή χάνω τον εαυτό μου, επιθετικός με το να χτυπήσω τον άνθρωπο, φεύγω από εκεί, με σταματάνε οι άλλοι άνθρωποι που ήταν εκεί, μαλώνω στον δρόμο, πάλι να χτυπήσω κάποιον πάρα πολύ. Ξημερώνω χωρίς να μπορώ να κοιμηθώ, φτάνω στο ραδιόφωνο, γίνομαι επιθετικός ακόμη και με τη σύντροφό μου, με την έννοια να την πιάσω. Εσύ θυμάμαι... είσαι πάντα ήρεμος. Θυμάμαι πάντα ευγενέστατο, ήρεμο, γλυκό. Δεν μπορείς να φανταστείς τι έχω περάσει τώρα. Και να είμαι η Νάνση που κάνουμε μαζί πάρα πολύ 10 χρόνια ραδιόφωνο, να προσπαθώ να την ταρακουνάω και να μην καταλαβαίνει ότι είμαι εγώ. Και κάποια στιγμή μου λέει: μου λέει αυτό το φάρμακο που παίρνει, τι φάρμακο είναι. Ανοίγει λοιπόν και βλέπει τις ενδείξεις ότι γράφει μέσα, και αυτό θέλω να το πω πάρα πολύ στον κόσμο, ότι υπάρχει περίπτωση να σας ανοίξει νευρώνες του εγκεφάλου σας που δεν τους ξέρατε. Και εκεί παθαίνω σοκ. Το πετάω και λέω ότι δεν με ενδιαφέρει πια να χάσω κιλά. Είναι δηλαδή η καταλυτική στιγμή και η στενάχωρη μου στιγμή που αφέθηκα πια. Λέω, αμανή είναι να κάνω κακό σε άνθρωπο που αγαπάω, στους ανθρώπους, σε έναν άνθρωπο που εγώ δεν μαλώνω. Και να αλλάξει η ζωή μου για αυτό το πράγμα, και γι' αυτό μετά έγινα λίγο υπερβολικός ακόμα και στις αντιδράσεις όταν ακούω να σχολιάζουν έστω και έναν άνθρωπο με παραπάνω κιλά. Είδατε ότι τίποτα δεν είναι εύκολο στη ζωή. Τίποτα. Και δεν γίνεται τίποτα με ένα μαγικό χάπι. Διότι ένα μαγικό πράγμα θα σου φέρει κάτι άλλο πάρα πολύ κακό. Έπρεπε, πιστεύω, να το ψηλιαστεί, να μην το πάρει το χάπι. Πάνω στο θέλω του όμως να χάσει το τα κιλά. Είναι γιατρός, ρε Συμπέτη. Δεν είναι ότι σου είπε ένας φίλος ένα. Αυτό είναι το πιο τραγικό. Ναι, ματζούνι. Είσαι γιατρός. Ακριβώς. Γενικότερα, να ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις για κάποια θέματα. Ακριβώς. Δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος με ένα μαγικό νηστέρι που θα σε κάνει την άλλη μέρα να έχεις κοιλιακούς, ούτε ένα χάπι θα το πάρεις και θα ξαναπάς ποτέ και θα δυνατήσεις. Ή χάπια που μπορεί να πάρεις και να γίνεις Βατσενέκερ, που τάζουν πολύ σε γυμναστήρια. Έτσι, γι' αυτό που πρέπει να προσέχει ο κόσμος. Πολλοί άνθρωποι που εκμεταλλεύονται άλλους ανθρώπους που είναι σε μια τέτοια κατάσταση και θέλουν απεγνωσμένα και γρήγορα να χάσουν κιλά. Και τους δίνουν ό,τι να είναι. Ακριβώς. Οπότε θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Και όλα στη ζωή έχουν ένα τίμημα. Όπως δύσκολο είναι να χάσεις κιλά με διατροφή και γυμναστική, αλλά είναι ο πιο υγιής τρόπος. Αν πάρεις ένα χάπι, θα σου φέρει κάτι άλλο. Σαν, γι' αυτό υπάρχουν και οι αντεδείξεις στα χάπια, έτσι. Απλά δεν τις κοιτάμε και ποτέ. Εδώ παίρνει ένα απλό φάρμακο για να πονοκέφαλο. Αυτό είναι, παιδιά, όμως, ότι πόσες φορές κι εμείς μπορεί να στεκόμαστε στην εικόνα ενός ανθρώπου και δεν καταλαβαίνουμε τι μπορεί να συμβαίνει πίσω από αυτό και πόσο μπορεί να προσπαθεί και να παλεύει. Γιατί αυτό που είπε και ο Γρηγόρης, ακόμα και ένα κιλό να έχει παραπάνω κάποιος, γι' αυτόν μπορεί να είναι πρόβλημα. Ναι. Πόσο μάλλον τα πολλά κιλά που και στην καθημερινότητά σου και στη δουλειά σου και παντού και στην ψυχολογία σου επηρεάζουν πάρα πολύ.